Βαστεί πατέρες, κύριε πρώην δήμαρχοι, κύριε τέος βουλευτά, κύριε πρώην πρόεδρε της Σχολής Γονέων Κατερίνης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι και πάλι στη Σχολή Γονέων ο αγαπητός όλος μας, ο κύριος Χρήστος Γιαναράς. Γύρισε πρόσφατα από ένα ταξίδι 3 εβδομάδων στην Αμερική, οπότε αν έχουμε χρόνο μπορείτε να σας πείτε και τις εντυπώσεις σας από την περιοδία σας. Και για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, να παρακαλώ τον κύριο Μαρουδί να μας πει ένα σύντομο βιογραφικό και ξεκινάμε. Ο Χρήστος Γιαναράς είναι καθηγητής φιλοσοφίας και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου του 1935. Σπούδασε θεολογία στην Αθήνα και φιλοσοφία στη Βόνη και το Παρίσι. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, της Νέας Υόρκης και της Σχολής του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Από το 1982 μέχρι το 2002 υπήρξε τακτικός καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών της Αθήνας, αρχικά στο τότε ενιαίο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών και μετά στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Δίδαξε φιλοσοφική ορολογία και μέθοδο, πολιτική φιλοσοφία και πολιτιστική διπλωματία. Επίσης έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια του Παρισίου, της Γενέβης, της Λοζάνης και του Ρεθύμνου Κρήτης. Έχει επιδείξει πλούσιο συγγραφικό έργο με θεματολογία που σχετίζεται με την έρευνα των διαφορών ανάμεσα στην ελληνική και τη δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία και ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Πολλά από τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 10 τουλάχιστον ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο κύριος Χρήστος Γιαναράς υπήρξε υπότροφος του Γερμανικού Ιδρύματος Υποτροφιών, είναι εκλεγμένο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, καθώς επίσης και διεθνών άλλων οργανισμών. Παρέμβαινε και συνεχίζει να παρεμβαίνει στην κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα μέσω τακτικής αρθρογραφίας στις εφημερίδες Το Βήμα παλαιότερα, επί 13 χρόνια και από το 1993 μέχρι σήμερα στην Καθημερινή, με παράλληλες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Κύριε Γιαναρά, έχετε το λόγο. Να θυμίσουμε ότι η σημερινή εκδήλωση είναι στην διοργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Πιερίας και του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά της πρόσκλησης. Πράγματι αισθάνομαι οικείος στην Κατερίνη. Έχω έρθει τόσες φορές και πάντοτε με μια ζεστασιά οικειότητας που έχει εντυπωθεί μέσα μου. Νομίζω ότι τα εθιμοτυπικά μιας διαλέξεως μάλλον δεν μπορούν να συμβιβαστούν εύκολα με την συνάντηση που έχουμε απόψε, που ο τίτλος της, η θεματική της, νομίζω ότι περισσότερο δικαιολογεί μια συνάντηση κοινωνίας της ανησυχίας, της αγωνίας και αν υπάρχουν και των ελπίδων μας. Επομένως, όλα όσα ακούσατε βάλτε τα στην άκρη, τα εθιμοτυπικά και τα τυπικά, και να συγκεντρωθούμε στο προβληματισμό μας. Υπογράμμισα από την αρχή ότι ο στόχος είναι να κοινωνήσουμε περισσότερο κάτι από αυτά που συμβαίνουν σήμερα γύρω μας, για να δηλώσω έμεσα ότι φυσικά και δεν περιμένετε να ακούσετε από μένα κάτι καινούργιο ή κάτι πρωτότυπο ή κάτι μια ανακοίνωση ενδιαφέρουσας προοπτικής για το μέλλον. Απλώς θα συζητήσουμε την αγωνία μας. Ο τίτλος είναι «Η καταστροφή ως ευκαιρία». Ένας πολύ σημαντικός παράγων ο οποίος δυσκολεύει τη ζωή μας σήμερα είναι ότι ζούμε σε μια σύγχυση και κυρίως σύγχυση νοημάτων και λέξεων. Δεν παίρνουμε τις λέξεις στα σοβαρά και μια προσπάθεια απόψε πρέπει να είναι να δούμε τις λέξεις με σοβαρότητα. Δεν μιλάει ο τίτλος για κρίση, γιατί σίγουρα κρίση περνούν σήμερα περισσότερες χώρες από την, και όχι μόνο η Ελλάδα. Κρίση περνάει η Ισπανία, περνάει η Ιταλία, περνάει η Πορτογαλία, περνάει η Ιρλανδία, περνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έστω και ακόμα αν δεν είναι πάρα πολύ συνειδητό σε πολλούς. Περνάει μια κρίση, όπως θέλω να πω λίγο αργότερα και πάλι, μια κρίση το όλο παράδειγμα, όπως λέμε. Δηλαδή ένα σύστημα τρόπου του βίου, οργάνωσης του τρόπου του βίου, που το ονομάζουμε σύστημα της νεωτερικότητας. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί πια να λειτουργήσει.
Και πότε δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα? Όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων. Μια και το έκαμα την αναφορά, να πω δύο λέξεις παραπάνω γι' αυτό. Σήμερα έχουμε δύο τουλάχιστον στοιχεία τα οποία μαρτυρούν ότι το παράδειγμα τρίζει. Ετοιμάζεται για κατάρρευση. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ένα πολιτιστικό παράδειγμα πότε θα καταρρεύσει και τι θα ακολουθήσει. Ποτέ. Μπορούμε όμως να επισημάνουμε, όπως είπα, με βάση το αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων ή όχι, τα σημεία της παρακμής του, της κατάρρευσής του. Λοιπόν, θα έλεγα παραδειγματικά, έστω ενδεικτικά, ένα πρώτο τέτοιο σημείο είναι ότι σήμερα πια η οικονομία δεν υπηρετεί τις ανάγκες του βίου. Τι λέμε οικονομία? Πάρα πολύ απλά, ακόμα από τον Αριστοτέλη και όλα ορισμένο, εννοούμε το νόμισμα στην υπηρεσία των μεταξύ μας σχέσεων, των παραγωγικών σχέσεων. Παράγω εγώ κάτι, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, παράγει ο άλλος κάποιο άλλο προϊόν ή υπηρεσία. Αμέσως από τα πανάρχια χρόνια ετέθη το πρόβλημα πώς θα εισάσουμε την σχέση. Λέει ο Αριστοτέλης, εάν εγώ είμαι χτίστης και εσείς είστε παπουτσής και σας χτίσω το σπίτι σας, τι θα μου δώσετε ως αμοιβή? Ένα ζευγάρι παπούτσια? Με αδικείτε. 200 ζευγάρια παπούτσια, τι να τα κάνω? Εφό και το νόμισμα ελήγηθε ή να εισάσει την σχέση. Και λέγεται νόμισμα από το νομίζω, διότι ου φύση αλλά νόμο κείται. Δηλαδή δεν είναι από τη φύση του τίποτα το νόμισμα. Τι είναι? Ένα χαρτί είναι σήμερα, ή άλλο ότι ήταν ένα μεταλλικό αντικείμενο. Αλλά νόμο, με σύμβαση, καθορίζουμε ότι έχει μια αλφα αξία. Και έτσι με βάση αυτή την συμβατική αξία μπορούμε να εναρμονίσουμε τις σχέσεις μας, να εισάσουμε τις σχέσεις. Πάρτε αυτό το απλό παράδειγμα να το εφαρμόσετε στη σημερινή ζωή. Σήμερα η οικονομία δεν έχει καμία σχέση, συγγνώμη που το λέω έτσι αφοριστικά, αλλά μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς με πολλούς τρόπους, δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγικότητα μιας χώρας, με το παραγόμενο προϊόν. Έχει αυτονομηθεί η κυκλοφορία του χρήματος και η λειτουργία του χρήματος, το νομισματικό σύστημα, από την παραγωγικότητα. Το χρήμα είναι λογιστικό χρήμα, κυκλοφορεί στα χρηματιστήρια και είναι μάλλον αντικείμενο ενός διεθνούς τζόγου, ένα παιχνίδι. Βλέπετε αυτό το θέμα που συζητείτε εντελώς αυτές τις μέρες. Εάν το 2020 στην Ελλάδα το χρέος θα είναι περισσότερο, θα είναι 120% ως προς το εθνικό προϊόν, ή αν θα είναι 124% το 2020. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα τελείως αφηρημένο παιχνίδι, από το οποίο όμως κρίνονται οι ζωές μας, κρίνονται οι ανάγκες μας. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα αποφασίζει αν θα εκδώσει χαρτονόμισμα ή όχι, και από αυτή την απόφαση κρίνεται η φτώχεια ή ο πλούτος, η εργασία ή η ανεργία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Η στέρηση ή όχι, αν θα ψάχνουν οι άνθρωποι τα σκουπίδια για τροφή και αν θα κοιμούνται τις νύχτες του χειμώνα στο δρόμο, κρίνεται από αυτό το παιχνίδι στα χρηματιστήρια τα διεθνή. Επομένως, επανέρχομαι ότι η λέξη κρίση εικονογραφεί κάποιες ιστορικές συγκυρίες οι οποίες συνιστούν μία ανομαλία, ένα ενδεχόμενο αλλαγής του παραδείγματος, χωρίς να ξέρουμε καθόλου, επαναλαμβάνω, τι μπορεί να προκύψει εν συνεχεία, αλλά δεν ταυτίζεται νοηματικά με τη λέξη καταστροφή. Η λέξη καταστροφή χρησιμοποιείται στον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης ειδικά για την περίπτωση τη δική μας, της Ελλάδας. Στην Ελλάδα δεν περνάμε μια κρίση. Δεν είναι ότι απέτυχαν απλώς κάποιες κυβερνήσεις
να διαχειριστούν την οικονομία της χώρας ή έκαναν εγκληματικό υπερδανισμό τρελών. Περνάμε μία καταστροφή. Τι σημαίνει καταστροφή? Θα έλεγα ως ορισμό ότι σημαίνει το ενδεχόμενο ιστορικού τέλους όχι ενός λαού απλώς, μιας πρότασης η οποία να νοηματοδοτεί τον ανθρώπινο βίο, να δίνει νόημα στο ανθρώπινο βίο. Το αν θα συνεχίσει να υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος θα μιλάει κάτι κουτσά στραβά ελληνικά, σαν αυτά που μιλάει σήμερα η ελλαδική τηλεόραση ή και χειρότερα, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι εάν σε αυτή τη χώρα όπου γεννήθηκαν κάποιες προτάσεις νοήματος, δηλαδή αιτίας και σκοπού της ανθρώπινης ύπαρξης, συνύπαρξης και πράξης, εάν αυτό μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ή τελειώνει ιστορικά. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από φανερό ότι ο ελληνισμός σήμερα δεν έχει καμία πρόταση προσφοράς μέσα στον διεθνή χώρο. Μετέχουμε σε έναν εταιρισμό εθνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μετέχει κανείς σε έναν εταιρισμό εθνών, τότε ή κομίζει κάτι που οι άλλοι δεν το έχουν και το χρειάζονται, ή απλώς μιμείται, πυθικίζει τους άλλους, και τότε είναι άχρηστος. Είναι της καρπαζιάς, όπως λέμε. Είναι κωμικός. Πολύ περισσότερο στην ευρύτερη κλίμακα της διεθνούς συμπαρουσίας ή κομίζεις κάτι που πάλι λέω το χρειάζονται οι άλλοι, ή αλλιώς είσαι ουραγός και δεν έχεις καμία ιδιαιτερότητα, άρα είσαι ανύπαρκτος ιστορικά. Εδώ θα με επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση ιστορική αλλά ταχύτατη, τηλεγραφική, να σας θυμίσω απλώς πώς καταλαβαίναμε τους δύο τελευταίους αιώνες εμείς οι ελληνόνυμοι του Βαλκανικού Νότου, πώς καταλαβαίναμε την ελληνικότητά μας. Είπα ότι αυθαιρετώ, γιατί το θέμα είναι πελώριο και θα άξιζε διατριβές πολλές, αλλά ένα σχεδιάγραμμα για να μπορέσουμε να συντονιστούμε στον προβληματισμό. Νομίζω ότι θα έβαζα, αν μου επιτρέπετε, μια συμβατική χρονολογία. Θα έλεγα ότι μέχρι το 1974 η ελληνικότητα γινόταν κατανοητή από τον ελλαδικό πληθυσμό ως πρώτον μια ιδιότητα που παρέπεμπε σε προγόνους ενδόξους, και αυτή η παρπομπή μας δημιουργούσε μια καύχηση, μια περηφάνεια. Μιλούσαμε για τους αρχαίους προγόνους. Μπορεί η εκπαιδευτική μας πολιτική, όχι βέβαια στο σημερινό χάλι, αλλά οπωσδήποτε να υστερούσε στο να έχουμε οικειότητα με την κληρονομιά των αρχαίων προγόνων. Μπορεί να μιλούσαμε και να καυχόμαστε για τους αρχαίους προγόνους και να μην είχαμε ποτέ διαβάσει μία αράδα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη ή του Θουκυδίδη ή του Εσχύλου. Πάντως υπήρχε αυτή η καύχηση, ήταν ένα ψυχολογικό γεγονός που δεν μπορεί κανείς, νομίζω, να το αμφισβητήσει εύκολα. Και από κάποια στιγμή και πέρα αυτή η καύχηση για τους αρχαίους προγόνους, δηλαδή όχι τι είμαστε εμείς σήμερα, όχι ποια ήταν, ποιο ήταν το άμεσο ιστορικό μας παρελθόν, αλλά με μια αερογέφυρα 25 αιώνων πηγαίναμε να αντλήσουμε ταυτότητα από εκείνο το παρελθόν. Και από κάποια στιγμή και πέρα σε αυτήν την καύχηση για της αρχαιολατρίας, ας την πω έτσι, προσετέθη και το χριστιανικό στοιχείο, έγινε πολύ πιο εμφανής αυτή η προσθήκη τότε γύρω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όταν γενικότερα στην Ευρώπη έγινε μια επιστράτευση των χριστιανικών αληθιών, δογμάτων, ιδεών, όπως θέλετε πάρτε, το καθένας έπαιρνε ό,τι προτιμούσε, ως αντίδραση στο άθεο κομμουνιστικό μπλοκ που απειλούσε την Ευρώπη με τον τότε συνασπισμό της Σοβιετικής Ένωσης.
τότε νομίζω περίπου ξεκαθάρισε και στην Ελλάδα η έννοια του ελληνοχριστιανισμού. Ξεκαθάρισε. Εισήχθηκε στην Ελλάδα η έννοια του ελληνοχριστιανισμού. Θα ήταν και αυτό ένα άλλο θέμα για μελέτη, πολύ μεγάλο, ως πρόκληση νομίζω ότι αυτός ο ελληνοχριστιανισμός με τον οποίο πορευθήκαμε δεν είχε καμία σχέση με την ελληνικότητα ως πρόταση πολιτισμού και καμία σχέση με τον χριστιανισμό ως εκκλησιαστικό γεγονός. Δηλαδή ως γεγονός που μπορεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή. Βέβαια, εδώ θα κάνω... Γιατί έβαλα το 1974 ως σταθμό. Διότι με τη δικτατορία των συνταγματαρχών και με το περίφημο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, αυτό όλο το οικοδόμημα του ελληνοχριστιανισμού κατέρευσε. Γελιοποιήθηκε, ρεζιλεύτηκε, τέλειωσε ιστορικά. Χάσαμε όλοι και τελείωσε. Και ευτυχώς που τελείωσε, γιατί νομίζω, κατά τη γνώμη μου, ήταν κάτι ψεύτικο. Όμως στη θέση του δεν μπήκε τίποτε άλλο. Και από εδώ και πέρα αρχίζει ο προβληματισμός. Θα τολμούσα να σας θυμίσω ότι, γιατί μοιάζουν λίγο αντιφατικά τα πράγματα, χωρίς να είναι, πιστεύω, ότι με αυτό το πλασματικό, το επιφανειακό, το επιδερμικό, το συναισθηματικό στοιχείο του ελληνοχριστιανισμού, αυτός ο λαός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι μπόρεσε και άντεξε τη μικρασιατική καταστροφή. Με την ίδια αυτή αναφορά και καύχηση του ελληνοχριστιανισμού, διπλασίασε γεωγραφικά τη μικρή Ελλάδα στους πολέμους του 12-13, πραγματοποίησε το έπος πραγματικά του 40 στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών. Όταν λοιπόν αυτό κατέρευσε χωρίς να μπει τίποτε άλλο στη θέση του, έχει κανείς την αίσθηση ότι συνέβη αυτό που λένε οι Άγγλοι στη μια παροιμία που έχουν, ότι μαζί με το νερό του μπάνιου πετάξαμε και το μωρό. Δεν αναζητήσαμε μήπως πίσω από αυτά υπήρχε κάτι το οποίο ανταποκρινόταν σε ανάγκες αυτού του λαού. Και ανταποκρινόμενο σε ανάγκες και σε ιδιαιτερότητα αναγκών μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόταση που να ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Και επειδή στη ζωή δεν υπάρχουν κενά, δεν μπορεί να μείνει τίποτε κενό, το κενό νοήματος που άφησε η κατάρρευση του ελληνοχριστιανισμού το αναπλήρωσε κάτι πολύ πραγματικό. Στην αρχή, σε μια πρώτη φάση, για τους μεγαλύτερους θα θυμούνται, μετά το 1974 κυριάρχησε μια ιδεολογία παλαιομαρξιστική, ένας μαρξισμός της δεκαετίας του 20 που θεωρήθηκε ότι πιο προοδευτικό, δηλαδή ένας μαρξισμός που δεν είχε καν παρακολουθήσει την εξέλιξη του μαρξισμού στα ευρωπαϊκά κράτη. Ένας λαϊκίστικος μαρξισμός που αντιπροσώπευε την κατεξοχήν προοδευτική πολιτική στάση, αλλά και αυτό δεν ήταν πραγματικό αναπλήρωμα. Το πραγματικό αναπλήρωμα ήταν ένα, δηλαδή κάτι που... Τι θα πει νόημα ζωής, είπα προηγουμένως αιτία και σκοπό. Σκεφτείτε το ακόμα πιο πραγματιστικά. Δίνει νόημα στη ζωή μου αυτό που μου δίνει χαρά στη ζωή. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Από το 1974 και μετά τι μας έδινε χαρά ζωής. Ένα και μόνο πράγμα. Η καταναλωτική ευχέρεια. Εάν είμαστε ειλικρινείς, νομίζω πρέπει να το ομολογήσουμε τίμια ότι η πρώτη χαρά ζωής μετά το 1974 και επί 40 χρόνια τώρα πόσο είναι, 38, είναι η μεγιστοποίηση της καταναλωτικής μας ευχέρειας. Αυτή η μεγιστοποίηση θεωρήθηκε και ελευθερία. Ρωτήστε οποιονδήποτε Έλληνα σήμερα, από τον υψηλότερα ιστάμενο πολιτικό άρχοντα μέχρι τον τελευταίο μαθητούδη, πώς καταλαβαίνει την ελευθερία. Την καταλαβαίνει ως απεριόριστη δυνατότητα επιλογών, ατομικών επιλογών. Να διαλέγω την εφημερίδα που θέλω, το κόμμα που μου προτιμώ, την ιδεολογία που μου αρέσει. Η αντίληψη που έχουμε για την ελευθερία είναι η εικόνα του σούπερ μάρκετ. Μπαίνω μέσα και διαλέγω. Ό,τι μου αρέσει.
Και αυτό μου δίνει χαρά, περιεχόμενο. Δουλεύω, σκοτώνομαι. Έχουμε υπερδιπλασιάσει, παρόλα όσα λένε οι Γερμανοί για την τεμπελιά μας, έχουμε υπερδιπλασιάσει το χρόνο εργασίας μας. Δουλεύουν άντρας και γυναίκα και εγκαταλείπουν τα παιδιά, την αγωγή των παιδιών σε άλλους παράγοντες. Μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούμε να κορέσουμε την καταναλωτική μας απέτηση, δηλαδή την ανάγκη που έχουμε για χαρά ζωής. Και ξέρετε, τέτοιες ανάγκες δεν καλύπτονται, δεν υποκαθίστανται από κάποιες άλλες με κάποια ηθικολογία, με κάποια πρέπει, με κάποια ιδεώδη, όπως λέμε, κάποια ιδανικά, αξίες, άλλη λέξη, εντελώς φθαρμένη και χωρίς κανένα περιεχόμενο. Ο πολιτισμός των ανθρώπων, δηλαδή η καλλιέργεια και η χαρά της ζωής των ανθρώπων, δεν μπορούν να τραφούν ούτε με ιδεολογήματα, ούτε με συναισθηματισμούς, ούτε με αφηρημένες αξίες. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι τρόπου του βίου. Και όταν μιλάμε για τρόπο του βίου, μιλάμε για κάτι που είναι οργανικό, δεν έχω άλλη λέξη, είναι ζωτικό. Όπως δεν γεννιόμαστε στην ύπαρξη επειδή κάποιοι θεωρητικά αποφάσισαν ότι πρέπει να γεννηθούμε ή ύστερα από ένα ιδεολόγημα μας παρήγαγε, τίποτα από αυτά. Γεννηθήκαμε επειδή έχουμε μια μάνα και ένα πατέρα. Από ένα οργανικό γεγονός ζωτικό, παραγωγό ζωής. Κάτι ανάλογο, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι ο πολιτισμός. Λοιπόν, οι Έλληνες είχαν μια ιδιαιτερότητα πολιτισμού, γι' αυτό και επιβίωσαν 3.500 χρόνια. Εδώ σε παρένθεση, ξέρετε, ίσως πρέπει να σκεφτούμε ότι πιθανόν είναι και φυσική ανάγκη. Ξέρω εγώ, 3.500 κουραστήκαμε, πάει, τέλειωσε. Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το πράγμα. Μπορεί όμως να τελειώσει κάτι το οποίο υπηρέτησε πανανθρώπινες ανάγκες. Δηλαδή έχουν σταματήσει αυτές οι ανάγκες τις οποίες υπηρέτησε ο Ελληνισμός ως ιστορική παρουσία. Να πω δύο παραδείγματα. Σε αυτά τα χώματα εδώ που ζούμε, σε αυτές τις δύο ακτές του Αιγαίου και στο ενδιάμεσο αρχιπέλαγος, γεννήθηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία η ανάγκη του ανθρώπου να ξεχωρίσει το αληθινό από το ψεύτικο, την έγκυρη γνώση από την άκυρη γνώση, το σωστό από το λάθος. Γεννήθηκε δηλαδή η κριτική σκέψη, η λογική μέθοδος, πότε αληθεύει κάτι και πότε δεν αληθεύει. Και η απάντηση των Ελλήνων ήταν ένας εμπειρισμός κοινωνίας σχέσεων, δηλαδή αληθεύει κάτι όταν πάντες ομοδοξούσιν και έκαστος επιμαρτυρεί, δηλαδή όταν όλοι συμπίπτουμε στην ίδια εμπειρία, εμπειρικά επαληθεύονται τα πράγματα. Όχι ότι υπάρχει κάποια αυθεντία ή κάποια μέθοδος. Οι Έλληνες, ο Αριστοτέλης πρώτος, στοιχειοθέτησε, συγκρότησε την πρώτη μέθοδο επαλήθευσης της γνώσης. Αλλά αυτή η μέθοδος δεν ήταν αυτόνομο, ένα αυτόνομο δεδομένο. Η υπακοή στη μέθοδο γεννάει η αλήθεια. Η μέθοδος υπηρετούσε, όπως έλεγε ο ίδιος ο Αριστοτέλης, το ορθώς διανοήστε δια το ορθώς κοινωνήν. Η πρώτη ανάγκη ήταν η κοινωνία των σχέσεων, η κοινωνία της εμπειρίας. Συγχωρέστε με να πω ένα παραδειγματάκι πολύ ελάχιστο, το οποίο όμως είναι νομίζω πολύ παραστατικό. Λέει ο Δημόκριτος, ξεχείτε, 500 χρόνια από Χριστού, ότι αν είχαμε εδώ ένα πιάτο που είχε μέσα μέλι και εγώ σας έλεγα ότι αυτό που έχει μέσα το πιάτο είναι ξινό, στριφνών. Όλοι θα εξεγυρώσασταν και θα λέγατε ψεύδεσαι. Αυτό που έχει μέσα το πιάτο είναι γλυκή. Γιατί? Διότι όλοι από εμπειρία έχουμε δοκιμάσει το μέλι και ξέρουμε όλοι, ο καθένας ξέρει ότι αυτό είναι γλυκό. Επομένως, πάντες ομογνωμούσιν, επειδή πάντες ο καθένας έχει την εμπειρία και καταθέτοντας την εμπειρία του συμπίπτει με την εμπειρία των άλλων και τότε αληθεύει. Και εγώ που λέω ότι είναι ξινό το μέλι, ψεύδομαι.
καθότι αν κοινωνήσομεν αληθεύομεν, α δε ανιδιάσομεν ψευδόμεθα. Ένα λοιπόν στοιχείο αυτό. Και το δεύτερο, ότι αυτή η ανάγκη προχώρησε ένα βηματάκι παραπέρα και αναζήτησε όχι τι είναι το αληθές και το ψεύτικο στην πληροφορία, στη γνώση, στην πιστοποίηση αλμόνων, αλλά και τι είναι αληθές στην ύπαρξη. Τι είναι αληθινά υπαρκτό και τι δεν είναι. Και ποιο είναι το αληθινά υπαρκτό? Το αθάνατο. Αυτό που δεν φθήρεται, δεν μεταβάλλεται, δεν αλλοιώνεται, δεν πεθαίνει. Και για μένα τον αρχαίο Έλληνα, αυτό το στοιχείο το αιώνιο μέσα στην κοσμική πραγματικότητα ήταν η λογική τάξη και αρμονία. Ο τρόπος της του παντός διοικήσεως, που λέει ο Ηράκλητος. Δηλαδή ο τρόπος των σχέσεων. Τα επιμέρους όντα, τα επιμέρους υπαρκτά σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Είναι φθαρτά και εφήμερα. Ο τρόπος της ύπαρξης και συνύπαρξής τους είναι ο ίδιος, απαράλλακτος, ακατάλυτος, αιώνιος. Άρα η καταλόγων σχέση είναι το αληθές. Άρα να μιμηθούμε το αληθές στη συνύπαρξή μας. Άρα τη συμβίωσή μας να την αναγάγουμε σε πόλην και να γεννηθεί έτσι το άθλημα της πολιτικής, που είναι άθλημα αληθείας. Άθλημα να μιμηθούμε το αληθές, να είναι κατ' αλήθεια ο βίος μας. Γι' αυτό και δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς Παρθενώνα ή χωρίς Αγία Σοφιά μετά. Σήμερα καταλαβαίνουμε τη δημοκρατία σαν ένα πολίτευμα πιο χρήσιμο, να μετέχουμε και όλοι, να έχουμε το γνώμη. Για τους Έλληνες ήταν αδιανόητο να παραχθεί πολιτική εάν δεν είναι κοινόν άθλημα αληθείας. Και χωρίς μεταφυσικό άξονα, έναν άξονα αναφοράς της ευθύνης όλων μας. Αυτά τα δύο στοιχεία, η κριτική σκέψη και η πολιτική, είναι δύο παραδείγματα, δύο προτάσεις, που νομίζω διασώζουν την ουσιαστικότερη συμβολή του ελληνισμού στην ανθρώπινη ιστορία. Όχι διότι επί πολλούς αιώνες οι Έλληνες πραγματοποιούσαν αυτά τα δύο επιτεύγματα. Ξεχνάτε, η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία κράτησε 50 χρόνια και ζήτημα είναι. Όμως από εκεί και πέρα, ολόκληρη η ανθρωπότητα προσβλέπει σε αυτό το μέτρο που άφησε, που αποτύπωσε στην ιστορία η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Και κάθε πολίτευμα κρίνεται από την ανταπόκρισή του σε αυτό το μέτρο. Και η κριτική σκέψη μπορεί να αμφισβητήθηκε, να δημιουργήθηκαν και άλλες σχολές φιλοσοφικές, το ένα το άλλο, αλλά παραμένει πάντοτε το μέτρο, το πρότυπο της αναζήτησης του αληθούς. Σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε σε τι ποσοστό έχει απολεστεί αυτή, τουλάχιστον η συνείδηση αυτών των δύο στοιχείων. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς και πάρα πολλά άλλα. Πρέπει να προσθεθεί σε αυτή την τηλεγραφική αναδρομή που κάνω το τι προέκυψε από τη συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό. Γιατί συναντήθηκαν? Γιατί την εκκλησία του Δήμου διαδέχτηκε η εκκλησία των πιστών? Διότι επρόκειτο και στις δυο περιπτώσεις για την πραγμάτωση και φανέρωση ενός τρόπου της υπάρξεως, του καταλήθιαν τρόπου. Η εκκλησία του Δήμου δεν ήταν απλώς μια γενική συνέλευση των πολιτών, όπως λέμε σήμερα. Ήταν η πραγμάτωση και φανέρωση της πόλεως, δηλαδή της μετάβασης από την κοινωνία της χρείας στην κοινωνία του αληθούς. Και η εκκλησία των πιστών ήταν η μετάβαση από την θρησκευτική αντίληψη της μεταφυσικής, που είναι πάντοτε ατομική, εγωτική, εγωκεντρική, έτσι όπως θέλει και σήμερα ο πολιτισμός μας να την επιβάλλει. Πήγα να πω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά δεν θα το πω αυτή τη στιγμή, σημερινό, σε σημερινή εφημερίδα, ότι η θρησκεία είναι μια ατομική επιλογή. Δηλαδή ένας τρόπος, μια φυσική ανάγκη που έχει ο άνθρωπος βιολογικά, ενστικτοδός,
να καταφύγει σε κάτι περβατικό, να πιστέψει σε κάτι, να το εξευμενήσει κλπ. Αυτή η φυσική ανάγκη είναι μια ατομική ανάγκη που ο καθένας μπορεί να την ικανοποιεί όπως θέλει. Η Εκκλησία δεν ήταν αυτό. Η Εκκλησία ήταν η πραγμάτωση και φανέρωση του καταλήθειαν τρόπου του βίου, δηλαδή του τρόπου της υπάρξεως, που δεν γνωρίζει περιορισμούς φθοράς και θανάτου. Μέχρι σήμερα οι νεοέλληνες πηγαίνουμε στην Εκκλησιά και ακούμε μεν να ψέλνουν στην Εκκλησιά αυτό το «θανάτο θάνατον πατήσας», αλλά δεν μοιάζει να το παίρνουμε στα σοβαρά, ότι εκεί μέσα στην Εκκλησιά παλεύουμε για αυτό το ερώτημα, για να ψηλαφίσουμε πράγματι εάν είναι δυνατόν ο θάνατος να πατείται θανάτο. Όλα αυτά φοβούμε ότι έχουν εξαλειφθεί και έχουν αντικατασταθεί από μια χρησιμοθυρία.